Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, μαζεύετε σήμερα και τους τρεις εδώ πέρα. Από το πρωί μαζευτήκαμε γιατί η Θύρα 7 έχει οργάνωση και λειτουργεί πολύ καλύτερα από ορισμένα άλλα πράγματα στον Ολυμπιακό και αποφασίσαμε τα παρακάτω. Η εκπομπή θα είναι σήμερα πάρα πολύ σύντομη, δεν θα δεχτούμε το τηλέφωνο το τίποτα. Απλά με το που θα τελειώσουμε αυτά που έχουμε να πούμε θα παίξει ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυψε. Ναι, θα αποκαλύψουμε τους πραγματικούς ενόχους φταίτες για την κακή πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά που έχουμε να πούμε, ξεκινήσω πρώτα εγώ, είναι ότι καταρχάς... Είναι σαν να τα λέμε όλοι μας και όλοι έτσι, ναι. Αυτά. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται ποιο θα μιλάει, αυτό είναι από καταρχάς αποφασίσαμε να στείλουμε τη λειτουργία της εκπομπής, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε στην ηρεμία του συλλόγου. Και επειδή κουραστήκαμε να μας θεωρούν υπεύθυνους και υπόλογους τεχνιέντος για κάθε τι που γίνεται στον Ολυμπιακό, θέλοντας κάποιοι έμιστοι να καλύψουν τα δικά τους λάθη και τη δική τους ανυπαξία στις πλάτες μας. Παράλληλα δε, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας για τις κακές πορείες της ομάδας στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι κάποιοι θα χαρούν. Και μέσα από τον Ολυμπιακό. Και μέσα από τον Ολυμπιακό. Για εφημερίδες δεν μιλάμε. Πανηγύρι θα στήσουν. Από εκεί και μετά, όπως είπε και ο Φίλιππος λίγο πριν πούμε στην εκπομπή, ο μόνος που δεν κρίνεται... Ο μόνος που δεν κρίνεται ο Θεός, όλοι κρινόμαστε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Λοιπόν, και σαν συμπεράσματα, έχουμε δύο συμπερασματάκια να σας πούμε. Το πρώτο είναι... ότι έχουμε κουραστεί να βλέπουμε συνεχόμενα λάθη επαναλαμβανόμενα. Η διοίκηση πάλι να ζητάει ηρεμία. Όταν έχει χαθεί το ευρωπαϊκό όνειρο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή πάντα δεν μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε ρηξικέλευτη απόφαση. Έτσι ακριβώς όπως το εννοούμε. Και να μην κάνει τίποτα άλλο, να τα βάζει με τον κόσμο, με τα δίκαια αποθυμένα του, τον δρελαμένο τον κόσμο και τη δίκαιη κριτική του. Και μιλάμε για όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, όχι εκεί που θέλουν να απομονώσουν κάποιοι ότι ήταν μια μερίδα 200 ατόμων. Όποιος δεν θέλει να δει ότι αντέδρασε όλο το γήπεδο και ότι βράζει και ο κόσμος του Ολυμπιακού όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο το τελευταίο, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια μάλλον, δεν προσφέρει υπηρεσίες στον Ολυμπιακό, ούτε είναι και καλό του Ολυμπιακού. Τι είπα, βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Με λίγα λόγια, τελείωσε. Λοιπόν, σε σχέση με τον πρόεδρο, εμείς το σεβόμαστε και θα το σεβόμαστε και θα τον αγαπάμε πάντα. Αλλά αποδεδειγμένα έχει αποδειχθεί ότι είναι καλός για την Ελλάδα. Ας μας αποδείξει ότι είναι καλός και για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά, μετά από 10 χρόνια, 12, τρώγοντας όλες αυτές τις φάπες τη μία μετά την άλλη. Να περιμένουμε, δεν θα είναι πανάκια κανένα πρωτάθλημα, καμία νίκη. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί. Να ακούει τα ίδια και τα ίδια, να ακούει ότι δεν είναι εντάξει τώρα, αλλά το καλοκαίρι να λείπουμε. Λοιπόν, για όλα αυτά και επειδή εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε κυματοθράφτης και θέλουμε να προσφέρουμε και τις υπηρεσίες μας στον Ολυμπιακό με την απουσία μας, αφού προφανώς πάντα ο κόσμος είναι ο φταίχτης, γι' αυτό το λόγο να στέλνουμε και εμείς τη λειτουργία της εκπομπής. Τίποτα. Εμείς θα κάνουμε την αυτοκριτική τη δικιά μας. Κάντε και εσείς την αυτοκριτική τη δικιά σας. Τον πρόεδρο, όπως το είπε και ο Άκης, τον σεβόμαστε, τον εμπιστευόμαστε, αρκεί και εκείνος να μην προδώσει μόνο την εμπιστοσύνη. Μόνο αυτόν, να μην προδώσει την εμπιστοσύνη τη δικιά μας. Τώρα τα υπόλοιπα όλα, μακάρι να πετύχετε στο έργο σας. Αυτό θέλουμε και εμείς, να δούμε τον Ολυμπιακό που ονειρευόμαστε όλοι. Καλό είναι βέβαια να αφουγκραστούν τον κόσμο και να μην κάθονται να διαβάζουν τις εφημερίδες τις κατευθυνόμενες για το πώς τι νιώθει ο κόσμος. Αν θέλουν να μάθουν τι νιώθει ο κόσμος, ας κατεβούν στις γειτονιές και στα πεζοδρόμια να πιάσουν τον κόσμο του Ολυμπιακού να τους μιλήσει ειλικρινά. Τακτικές, γκεμπελίστικες,
Να βλέπουμε στις εφημερίδες ότι οι αλήτες, δεν ήταν, ήταν και 20.000 ήταν μέσα. Δεν μπορεί να λέει κανείς υπάλληλος άμυστος ή έμυστος, που για μας υπάλληλοι είναι, αλήτες στον κόσμο του Ολυμπιακού. Επειδή εκφράσανε με καθυστέρηση κιόλας ένα δίκαιο αίτημά τους. Έστω και με το, η μορφή του χειροκροτήματος. Κανείς δεν τρώει κουτόχαρτο και πόσο μάλλον ο κόσμος του Ολυμπιακού. Μην εκλαμβάνετε το σεβασμό σαν αδυναμία. Και όσο ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς προσωπικό στη θύρα 7 με κάποιους νεόκοπους φανατικούς και δίθεν αγανακτισμένους. Τώρα πώς έχουν προλάβει με 10 πρωταθλήματα τα 10 τελευταία χρόνια να αγανακτήσουν. Δεν μπορεί να αγανακτήσει ένα 20χρονο και ένα 19χρονο για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν έχει δει άλλα κι άλλα και άλλες εποχές. Δεν μπορεί από τότε που πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει μόνο χαρές και να μου κάνει και τον αγανακτισμένο μόνο για την αγανάκτηση. Και κάνοντας τον αγανακτισμένο, χάνουμε το δικαίωμα της έκφρασης και της τοποθέτησης εμείς, γιατί πολύ απλά απολογούμαστε για το κάθε μαλακισμένο. Τίποτα, είναι ένα που πρόβλημα. Που θέλει να λειτουργήσει για πάρτι του. Και μόνο, δηλαδή δείχνει ότι είναι αυτός ο αντιδραστικός. Εμείς έχουμε λόγο, έχουμε φωνή, αυτά που λέμε εδώ τα έχουμε πει και κατηδίαν με τον πρόεδρο και θα τα ξαναπούμε όποτε μας ζητηθεί και σε άλλο βαθμό. Και ζητάμε από εδώ ότι όποιος θέλει να εκφράσει την οποιαδήποτε είδους αγανάκτηση μπορεί να έχει ένα εκπρόσωπο και να έρθει εδώ μαζί μας να συναντηθούμε όλοι μαζί με τον πρόεδρο να δει αν λέμε αυτά ή αν λέμε άλλα και τι γίνεται στο τέλος. Και είναι ένα θέμα εσωτερικό το οποίο θα λυθεί οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας περάσει μάγκες. Γιατί στην δηλαδή αυτά υπάρχει οργάνωση και δεν είναι ούτε αλήτες και λειτουργία. Δεν υπάρχουν ούτε αλήτες ούτε ταραξίες. Ούτε ρουφιάνοι υπάρχουν στη θύρα 7. Ούτε λένε στους δημοσιογράφους τίποτα. Ούτε αυλοκολάκες. Ούτε αυλοκολάκες. Και κάποιοι όψιμοι υποστηρικτές του Προέδρου, ας βάλει ο Πρόεδρος τη μνήμη του πίσω να δει ποιοι τον αγαπάνε και ποιοι όχι. Βέβαια, εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα, γιατί πάντα έτσι βολεύει ο κόσμος να είναι το μαύρο πρόβατο. Αλλά ό,τι θαύματος πώς γίνεται και είναι μαύρα πρόβατα πάντα αυτοί που πληρώνουν και όλοι οι έμιστοι ή έχουν την ουρά τους απ' έξω, αυτά τα πράγματα έχουμε κουραστεί να υποστηρίζουμε. Όχι να υποστηρίζουμε, να έχουν αντίκτυπο σε εμάς και να μην έχουν το πραγματικό αντίκτυπο στους αποδέκτες που τους αρμόζει. Και τίποτα, πρόεδρε, αν μας ακούς, το είπαμε και χτες, το ξαναλέμε και σήμερα, αυτοί που σε γλύφουνε και σου φέρονται μπροστά είναι σου. Είναι η χειρότερη εχθρή σου. Είναι η χειρότερη εχθρή σου, έτσι ακριβώς όπως το ακούς. Σε κοιτάνε μόνο στο παντελόνι και πουθενά άλλο. Και για να μην τον πλατιάσουμε, και από πίσω να κάνουμε και την αποκάλυψη της εκπομπής. Ευχόμενοι σε εσάς καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και να δούμε τον κόσμο. Και για πρώτη φορά να δούμε να γίνονται κινήσεις έτσι, όχι πασαλήματος, ούτε να κατευνάσει ο κόσμος, κινήσεις ουσιαστικές. Τα έχουμε πει από εδώ 3.000 φορές, δεν θέλουμε να τα ξαναπούμε, έχουμε γίνει κουραστικοί, κάποιοι δεν θέλουν να τα ακούνε, κάποιοι νομίζουν ότι λέμε άλλα. Λοιπόν, να γίνουν κινήσεις και όλοι, ο κόσμος του Ολυμπιακού να ξέρετε ότι είναι πάντα ενωμένος. Μόνο κάποιοι που έχουν συμφέρον μπορεί να το διχάσουν. Δεν θα μας βάλετε και σε δεν θα μας βάλετε σε διαδικασία, γιατί ο κόσμος είναι παραπονεμένος. Έχει δίκαια αιτήματα. Δεν είναι ασέβαστος ο κόσμος. Δεν είναι αχάριστος. Αχάριστοι είναι οι κυφήνες και όσοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο του Ολυμπιακού. Που θα βγάλετε και τον κόσμο του Ολυμπιακού αχάριστο. Λοιπόν, πάρτε τώρα εδώ πέρα. Πάρτε τους πραγματικούς παίκτες. Αυτούς που φταίνε για τις κυφήνες. Αυτούς που φταίνε για όλα τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Γεια σας. Καλές γιορτές. Γεια σας. Καληνύχτα.
Yeah!
Thank you.